Καλησπέρα σας, ζωντανά εδώ στο The Caller Web TV, σήμερα το μεσημέρι, Τρίτη. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι και σήμερα θα κάνουμε μία συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Τζανετή, πρώην πρόεδρο του ΕΚΑΠ, χειρουργός κρατικό νοσοκομείο, για τα 2 χρόνια της πανδημίας, η οποία κατά κάποιους υποχωρεί και φεύγει, αλλά οπωσδήποτε νομίζω πρέπει να διαπιστώσουμε, κύριε Τζανετή, ότι φεύγει με πάρα πολύ βραδείς και αργούς ρυθμούς. Γεια σας. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι το φυσικό φαινόμενο, αυτό το λένε και κύμα, αργά ή γρήγορα, αφού ανέβει, στη συνέχεια πέφτει. Δεν πέφτει όμως ως συνέπεια πολιτικών που ασκήθηκαν, διότι δεν υπήρξαν ίδιες πολιτικές. Ουσιαστικά περιοριστήκαμε σε παθητική παρατήρηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και φεύγει αφήνοντας πίσω του ήδη 5.500 νεκρούς από τις γιορτές και μετά. Και φεύγει και, όπως είπατε, με σχετικά βραδύ ρυθμό, διότι τις τελευταίες 45 μέρες τα κρούσματα είναι περίπου σταθερά ή για την ακρίβεια μειώνονται με πολύ χαμηλή κλίση. Ναι. Κύριε Τζανετή, πότε πιστεύετε ότι θα πούμε ότι έχει φύγει και αυτό το κύμα που λέτε ότι κατεβαίνει ως φυσικό φαινόμενο και όχι λόγω πολιτικών παρεμβάσεων? Δηλαδή το Μάρτιο θα έχουμε αρκετούς νεκρούς ακόμη? Μπορεί κανείς με βάση τα σημερινά στοιχεία να υπολογίσει ότι ο Μάρτιος θα έχει γύρω στους 1.500 νέους νεκρούς. Ναι. Λιγότερους δηλαδή σαφώς από ότι ο Φλεβάρης, ο Γενάρης και ο Δεκέμβρης, με αυτήν την έννοια περίπου στα επίπεδα του Νοεμβρίου. Με αυτήν την έννοια είναι ανακουφιστικό κάπως το μήνυμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το να λες ότι έχει συνηθίσει τους 1.500 νεκρούς το μήνα είναι ακραίο. Όσο μάλλον που μέσα στο Μάρτιο αναμένεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε περάσει σε θνητότητα και τις τελευταίες 2 από τις δυτικές χώρες που ο αρχικός ευνηδιασμός είχε καταστρέψει, ναι. Δηλαδή την Ιταλία και το Βέλγιο. Ιταλία και Βέλγιο, μάλιστα. Διότι τις υπόλοιπες, Ολλανδία, Σουηδία, Βρετανία και τα λοιπά, τις έχουμε προπολού περάσει. Οι τελευταίες 2 που μένουν, που είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να τις περάσουμε και αυτό μάλλον... Άρα θα έχουμε ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ, λέτε, κύριε Τζανετή. Ναι, απέναντι στα οποία αρνητικά ρεκόρ, βέβαια, έχουμε υποστεί ένα είδος μυθριδατισμού. Δεν φαίνεται να μας ταράζουν, να μας βγάζουν από την ηρεμία μας. Το γεγονός δηλαδή ότι το εξάμηνο του νέου Υπουργού συμπληρώθηκε με 12.000 νεκρούς, πέρασε εντελώς απαρατήρητο. Ναι. Πάλι καλά που δεν εορτάστηκε. Θα περιμένουμε να δούμε μήπως υπάρξει καμία ημέρα, όχι παγκόσμια, πανελλαδική ημέρα εορτασμού, τι να πω, ανάληψης καθηκόντων, γιατί δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για νεκρούς και ανθρώπινες απώλειες. Πάντως δεν τίθεται κανένα θέμα αναθεώρησης της πολιτικής που μας έφτασε μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης των προσώπων. Θεωρείται ότι μάλλον επέτυχε αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι με ένα εξάμηνο διαφορά προσχωρήσαμε στη μοίρα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή, αν δει κανείς, ας πούμε, το σύνολο της διετίας, ναι, μπορεί να διακρίνει 4 αρκετά διαφορετικά εξάμηνα μεταξύ τους. Mm-hmm. Μετά από το πρώτο εξάμηνο, το λεγόμενο του Μωυσέως, όπου η χώρα με ελάχιστους νεκρούς, 266, δηλαδή το 1% των συνολικών... Μωυσέως, γιατί το λέτε, λόγω του... Διότι αποδόθηκε τότε... Προσωνυμίου που δόθηκε στον Πρωθυπουργό. Αποδόθηκε, ναι, σε θαύμα. Ενώ στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε τότε, υπήρξαν μεν 7 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πραγματικά κατεστράφησαν, δηλαδή το λέω με την έννοια ότι πληρώσαν τότε το 30-35% του συνολικού αριθμού των νεκρών, ενώ εμείς μόλις το 1%. Μαζί με εμάς όμως υπήρχαν άλλες 20 χώρες, άλλοι 20 Μωυσίδες, στα Βαλκάνια, στις χώρες Βίζαγκραντ, στις Βαλτικές Δημοκρατίες, στις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, που είχαν επίσης
ποσοστό τόσο πολύ χαμηλό, της τάξης του 1%. Και εκεί τις περισσότερες φορές επεκράτησε μια παρόμοια λογική παραδοξολογίας και φυσικασμού και δεν κάνανε κάτι ουσιαστικό για να αξιοποιήσουν το χρόνο που η τύχη, ο Θεός τους χάρισε, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπερβούν κατά πολύ τα θύματα των προηγουμένων χωρών και να έχουν φτάσει σε όλα τα σημεία σήμερα. Άρα έχουμε παράλληλη πορεία με αυτές τις χώρες, λέτε. Με ένα εξάμηνο καθυστέρηση. Δηλαδή στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο εξάμηνο υπήρξε η προσγείωση με την καταστροφή της Θεσσαλονίκης τότε, αλλά σε γενικές γραμμές, έστω και με καθυστέρηση, έστω και με αντιφάσεις, έστω και χωρίς να κάνει η χώρα όσα έπρεπε να κάνει για να ενισχύσει το ΕΣΥ, να χτυπήσει τη διασπορά, να κάνει δωρεάν τα τεστ, όλα αυτά τα οποία ήταν γνωστά σε όλους, τέλος πάντων, δύο χρόνια μετά, και δεν γίνανε. Τουλάχιστον έκανε αυτό της τελευταίας στιγμής, δηλαδή έκλεισε προσπαθώντας να προστατεύσει τη δημόσια υγεία έστω με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο των lockdown. Έτσι σημείωσε άλλους 6.200 νεκρούς, περίπου το 24% των απολειών, μένοντας αρκετά καλύτερα από τις άλλες χώρες και έχοντας πάντα την ελπίδα του εμβολίου, τότε που μόλις θα ερχόταν. Στη συνέχεια, όταν ήρθε το τρίτο κύμα και η Βρετανική μετάλλαξη, υπήρξε μια πρώτη σαφή σύγκρουση και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπου, αν θυμάστε, επευλήθη από τον τότε Υπουργό Υγείας με απειλή παραίτησης η επανάληψη του lockdown. Έγινε τέλος πάντων με τα χίλια ζόρια αυτό τότε αποδεκτό, αλλά κάπου εκεί ράγισε το γυαλί. Όταν αργότερα ο κύριος Τσιόδρας, που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της προσεκτικής, ας την πούμε, πολιτική, προειδοποίησε ότι αν το καλοκαίρι ανοίξουμε διάπλατα με τόσο χαμηλό επίπεδο εμβολιασμού, είμαστε μπροστά στον κίνδυνο για σύνδρομο χυλής. Αυτό ήταν στην πλέον εμβληματική του ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών τον Απρίλιο. Και ενώ ακόμη το τρίτο κύμα ήταν στην κορύφωσή του, αλλά προβλεπόταν ότι αργά ή γρήγορα θα έπεφτε. Δεν έγινε καθόλου ακουστό. Αντίθετα, 15 Μαΐου είχαμε το πρώτο. Ούτε η μελέτη του έγινε ακουστή, τώρα συμπληρώνω εγώ. Γενικά, όσα έλεγε που δεν ήταν. Όσα έλεγε που δεν ήταν ευχάριστα και πανηγυρικά, δεν γινόταν ακουστά. Ήταν επιλεκτική η υιοθέτησή του. Εκεί όμως, 15 Μαΐου, υπήρξαν τρία ξεκάθαρα ψέματα. Προκειμένου να επιδητήθηκε. Ναι, αυτά ήταν τα εξής τρία. Το ένα είναι ότι ήμασταν μπροστά σε κάποιο. Για το 21 μιλάμε. Ναι, ότι είμαστε μπροστά σε κάποιο εμβολιαστικό θαύμα. Αυτό ήταν ψέμα. Ήταν ήδη γνωστό ότι μεγάλες ηλικίες είχαν αρνηθεί σε πολύ ψηλό ποσοστό τον εμβολιασμό, άρα οι αποδόσεις που θα είχαμε και το περίφημο τείχος ανοσίας που θα πετυχαίναμε μέσα στο καλοκαίρι ήταν ένας μύθος. Όπως θα θυμάστε όμως, φτάσαμε μέσα Ιουλίου για να παραδεχθεί η κυβέρνηση ότι όχι απλώς δεν είχαμε κάποιο εμβολιαστικό θαύμα, αλλά είχαμε μάλλον βατερλό. Το δεύτερο, αυτό δεν είναι ότι δεν το ήξερε, το ήξερε ήδη. Η απόδειξη ήταν, αν θυμάστε, η συνέντευξη του Θεοχάριστου στο Ντάμψι. Στο BBC, στον κύριο Σακούρ, όπου του το είχε πει Μάη μήνα πεντακάθαρα. Ήταν γνωστό δηλαδή και εκτός Ελλάδας, αυτό που σας λέω, όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Το δεύτερο μεγάλο ψέμα είναι ότι επρόκειτο πλέον για πανδημία αποκλειστικά ανεμβολίαστων, γιατί οι υπόλοιποι εμβολιασμένοι μπορούσαν να καταναλώσουν ελεύθερα, να συνοστιστούν, να κάνουν ό,τι έπρεπε για να το διασπείρουν παντού. Και αυτό ήταν επίσης συνειδητό ψέμα. Ήταν γνωστό ότι ο εμβολιασμένος είχε μεν χαμηλότερη νόσηση και λιγότερες πιθανότητες να πεθάνει, αλλά μια χαρά διέσπειρε. Και το τρίτο ήταν αυτό που ήδη εντοπίσατε, ότι ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι δεν είχε ενισχυθεί το ΕΣΥ, και πώς θα είχε ενισχυθεί, δηλαδή μόνο του, χωρίς προσλήψεις, χωρίς. Αυτές αγνοήθηκαν. Αντιθέτως, υπήρξε το ψευδής ισχυρισμός ότι τώρα είμαστε έτοιμοι, τα ξέρουμε, και να αρρωστήσει κανείς θα έχουμε χώρο κτλ. Τρία ψέματα λοιπόν τα οποία υπηρέτησαν το έτσι ανεμπόδιστο άνοιγμα του τουρισμού, διότι ακριβώς προκρίθηκε η οικονομική και η πολιτική, αν θέλετε, προτεραιότητα έναντι της δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν κάτι που ήδη οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης είχαν αρχίσει να το κάνουν πριν από εμάς και είχαν βέβαια τα αντίστοιχα δυσμενέστατα αποτελέσματα, τα οποία ακολούθησαν και σε εμάς από το τέταρτο καταστροφικό εξάμηνο. Να σας θυμίσω ότι 31 Αυγούστου που έγινε ο ανασχηματισμός,
Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωνε εκείνη τη μέρα 13.600 θύματα. Έχουμε πετύχει δηλαδή σε αυτό το τέταρτο εξάμηνο το πρωτοφανές με πλήρη επάρκεια εμβολίων και 2 χρόνια μετά, όταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο φινδιασμού πλέον, εμείς να διπλασιάσουμε τις απώλειες. Πρόκειται περί παγκόσμιας επίδοσης, πρόκειται για την αυτονόητη αποτυχία, η οποία περνάει ως κάτι το φυσικό, το αναπόδραστο, ως να μας είχε καταδικάσει κάποιο φυσικό φαινόμενο, κάποιο σεισμός και να μην έχουμε ευθύνη. Δηλαδή το Σινά, Αθηνά και Χειρακίνη προφανώς το έχουν ξεχάσει η σημερινή Αθηναίοι. Ναι. Ναι. Και τώρα πού βρισκόμαστε? Ολοκληρώσαμε με τα 4 εξάμηνα. Είμαστε στο 4ο εξάμηνο αυτή τη στιγμή ή μπαίνουμε στο 5ο? Τώρα μπαίνουμε στο 5ο, αλλά με την ίδια πολιτική λογική. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω πάντως είναι ότι, αν θέλετε, η καθοριστική ιδιότητα της χώρας δεν ήταν τίποτα από αυτά που μέχρι τώρα είχε αναφερθεί, ούτε οι καλές μετεωρολογικές συνθήκες, ούτε η γεωγραφική της θέση, ούτε η κατάσταση έτσι, η οικονομική, η κατάσταση του ΕΣΥ, όλα αυτά υπήρχαν, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ότι είχε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή κοινότητα, τη συγκεκριμένη εκκλησία, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Mm-hmm. Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος επίσης παίξαν ρόλο. Δεν είχαμε πρωτοβάθμια, ότι στην Ελλάδα αγνοούσαμε την πάπη δημόσια υγεία. Για καιρό δηλαδή στις τηλεοπτικές συζητήσεις η αναφορά σε δημόσια υγεία εκλαμβανόταν ως να μιλούσε κάποιος για το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Ναι. Υπήρχε τόσο άγνοια για την έννοια του public health, δηλαδή. Ναι. Όλα αυτά παίξαν ρόλο. Αλλά πάνω απ' όλα έπαιξε ρόλο το ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα ομαδοποιηθήκαμε με τις ασθμένους σε εκείνες χώρες της Ευρώπης, όπου προκειμένου να προλάβουν τις πιο αναπτυγμένες, θυσιάζουν πράγματα. Και εμπροσθεμένου θυσιάζουν τους πολίτες τους. Τώρα σε ποια φάση όμως βρισκόμαστε, κύριε Τζανετή, να πω για τους τηλεθεατές μας ότι... Τώρα είμαστε με την ελπίδα ότι θα προλάβουμε, θα προλάβει η βελτίωση του καιρού να εμποδίσει την ανάπτυξη ενός νέου κύματος. Είμαστε επίσης με την ελπίδα ότι οι νέες παραλλαγές θα είναι λιγότερο τοξικές, mm-hmm. λιγότερο φωνικές. Όλα αυτά όμως είναι, όπως καταλαβαίνετε, εικασίες. Δηλαδή, είναι εικασίες, ναι. Ναι. Παίζουν μία ακόμη φορά με τις πιθανότητες. Άρα, κατά την εκτίμησή σας, ακόμη και αν υποχωρήσει αυτό το κύμα, τώρα είμαστε στο 4ο ή στο 5ο κύμα? Ότι θα υποχωρήσει, θα υποχωρήσει. Ναι. Δεν είναι, θα έρθει υπογές... άλλο, με νέα μετάλλαξη, με το ίδιο στέλεχος, δηλαδή από Σεπτέμβριο... Όπως σας είπα και στην αρχή, η φύση των πραγμάτων, αυτή είναι, γι' αυτό το λένε και κύμα. Ανεβαίνει και κάποτε κατεβαίνει. Δεν μένει κανένα κύμα, δηλαδή για πάντα στις ψηλές επιδόσεις. Αυτό όμως θα εκτονωθεί κάποια στιγμή. Θα εκτονωθεί σίγουρα κάποια στιγμή. Ναι. Το θέμα είναι πόσοι θα λείπουν τη στιγμή που θα εκτονωθεί. Σωστό είναι. Δηλαδή και το μεσαίωνα οι πανδημίες, χωρίς εμβόλια, χωρίς φάρμακα, χωρίς υπουργούς υγείας κτλ. Έτσι πορευότανε. Σηκωνόταν τα κύματα και κάποτε φεύγαν. Το θέμα είναι ότι μπορεί να λείπουν σε Ευρώπη. Δηλαδή. Νομοτελειακά, ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πανηγυρίζουμε λοιπόν για τη φυσική πορεία του φαινομένου. Θα είχαμε λόγο, αν την είχαμε δια των πολιτικών μας, επηρεάσει θετικά αυτή τη φυσική πορεία του φαινομένου. Αυτό δεν συνέβη. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Όχι απλώς δεν το εμπόδισε κανείς να ανέβει, αλλά μάλλον το παρεμπόδισε με μέτρα αρνητικά ή παραλήψεις να πέσει. Όπως ήταν, ας πούμε, η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει έστω για μία εβδομάδα τα σχολεία κατά την κορύφωση, κατά τη μέγιστη κορύφωση του, ναι. του κύματος της Όμικρον. Να τα ανοίξει αργότερα αφού ήταν... Κατά μία εβδομάδα χρειαζόταν, ναι, για να μην τα ανοίξει πάνω, ναι, στην, ναι, κορύφωση. Και δεν, ναι, το έκανε. Ναι. Όπως, δηλαδή, το να τα ρίχνει κανείς όλο στον κύριο Πλεύρη θα μπορούσε να θεωρηθεί κάπως και άδικο. Με την έννοια ότι, να, ορίστε... Το Υπουργείο Παιδείας τι έκανε, ορίστε το Υπουργείο Μεταφορών τι έκανε. Ακόμα συζητάμε για την περίφημη αρέωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 2 χρόνια μετά, δηλαδή. Κατάντησε ανέκδοτο αυτό. Να τι έκανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Ανάπτυξης που κράτησε τα τεστ, όχι απλώς δεν τα έβγαλε δωρεάν, αλλά τα κράτησε τεχνητά και μια διατίμηση ώστε να κερδοσκοπούν ασυστόλως, ας πούμε, με τις τιμές τους. Τα ξέρετε αυτά, σύγκριση με την Κύπρο κτλ.
θέλω να πω ότι ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, αλλά οπωσδήποτε το κύριο βάρος των ευθυνών πέφτει στον αρμόδιο υπουργό. Δηλαδή αυτός όφιλε να δώσει απέναντι και στους συναδέλφους του, απέναντι και στην υπόλοιπη κοινωνία που μπορεί να έχει τις δικές της προτεραιότητες, τη μάχη που θα έλεγε ότι εδώ παίζονται ανθρώπινες ζωές και μάλιστα κατά χιλιάδες. Αυτό... Ο αρμόδιος υπουργός πάντως μας έχει προειδεάσει από ότι από το Σεπτέμβριο πρέπει θα μπούμε ξανά στην ίδια ιστορία. Μάσκες, εμβόλια, δεν ξέρω τι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, σε γενικές γραμμές, εδώ το παράδοξο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ασπάστηκε μια πολιτική τύπου Τραμπ, ενώ ήδη, κανένα εξάμηνο ήδη, ο Τραμπ είχε φάει το κεφάλι του με αυτά που έκανε με τον κορονοϊό. Διότι χωρίς τον κορονοϊό, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαμε μια δεύτερη θητεία Τραμπ, πώς ξέρετε. Έτσι δείχναν τα πράγματα. Εκείνος μεν το πλήρωσε, αλλά εμείς, με αφορμή το γεγονός ότι υπήρχε πλέον το εμβόλιο, προσχωρήσαμε σε αυτήν την αμερικάνικη ακραία λογική της ατομικής ευθύνης του «σώζον εαυτό σωθεί το», όποιος έχει τη δυνατότητα ας πάρει μέτρα για τον εαυτό του και την οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι να κάνουμε ας πρόσεχαν. Αυτό έγινε με πρόσχημα την πλήρη διαθεσιμότητα των εμβολίων, με την ενοχοποίηση του κομματιού εκείνου του πληθυσμού που για διάφορους λόγους αρνείται να εμβολιαστεί και αν θέλετε εκφράστηκε με τη γνωστή χυδαιότητα του «μη σώσουν». Αλλά εκφράστηκε και πιο αξιοπρεπώς εντός εισαγωγικών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν είπε ότι ναι, μεν είχα 16.000 νεκρούς το 2021, αλλά έσωσα τον τουρισμό. Τη στιγμή μάλιστα που το έλεγε 12 Γενάρη στον κύριο Χατζη Νικολάου, ήδη υλοποιούσε αυτή την πολιτική για δεύτερη φορά και το ήξερε. Δηλαδή έβαζε τους όρους σε μια μελλοντική συνέντευξη να πει ότι ναι, μεν είχα άλλους 6.000 νεκρούς. Το Γενάρη και το Φλεβάρι του 2022, αλλά έσωσα τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Δηλαδή το δεν κάναν τίποτα και θα φτάναμε στο 1,5 εκατομμύριο κρούσματα. Προειδέαζε ότι θα είχαμε και τους 5.500 νεκρούς και τους διασωληνωμένους και όλα τα υπόλοιπα. Και τις απώλειες που είχαμε. Τώρα μετά ο τουρισμός θα πληγεί πάλι, γιατί έχουμε και πολιτικές, πολεμικές εξελίξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πληγεί. Εδώ τα πράγματα από αυτήν την άψη είναι ακόμα χειρότερα, κυρία Κεχαγιά, γιατί εάν θεωρήσουμε ότι προσχωρήσαμε σε μια λογική αγορά υπεράλλες τύπου Ανατολικής Ευρώπης, τα θυσιάζαμε όλα δηλαδή για τους οικονομικούς λόγους, τώρα με την επιπλέον επίπτωση του πολέμου, της ανασφάλειας και τα ειδικότερα στοιχεία, ενεργειακό, τουρισμός κτλ., που οι πιέσεις θα αυξηθούν, που το πολιτικό κόστος κινδυνεύει να γίνει δυσθεώρητο πια για την κυβέρνηση, έχω την εντύπωση ότι ο κορονοϊός τείνει να γίνει η νιωστή προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στο τέλος με τη χειραγώγηση της κοινή γνώμη. Εγώ θα έλεγα ότι ήδη έχει γίνει, κύριε Τζανέτη, και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Δηλαδή, είχε υποχωρήσει στην καθημερινή ειδησιογραφία ο κορονοϊός, αλλά και στο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, όπως βλέπουμε ότι όταν εκδηλώνεται ενδιαφέρον και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν υπήρχε. Τώρα κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει το δίκιο της να θέλει να μεταφράσει τις εξελίξεις κατά το πολιτικό της συμφέρον. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο βέβαια που προκαλεί και το κοινό νου, ας πούμε, και την νοημοσύνη του κοινού. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι είχε ως όλη αυτή τη διαδρομή δύο πτερήγια ευστάθειας, θα έλεγα. Την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως αυτή εκφραζόταν μέσα από τις ποικιλώνυμες επιτροπές, διότι δεν εκφράζαν το σύνολο του ιατρικού κόσμου όλες αυτές τις επιτροπές, κάθε άλλο, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σημειώστε ότι και στη φάση της μεταστροφής σε μια πολιτική ανοιχτή. Ναι, τα πλήστα όμως. Και αυτή η αλλαγή προς την πολιτική επιδίωξη ανοσίας της αγέλης, της πρόταξης, θα λέγαμε, δηλαδή των οικονομικών μεγεθών από τα εκείνα της δημόσιας υγείας, όπως σημαδεύτηκε μάλιστα και με τη μεταπολίτευση στην Αριστοτέλους, με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, γιατί δεν ήταν απλώς η θέση του Υπουργού, ήταν όλο το σύστημα το οποίο μετεστράφει, πέρασε απαρατήρητα. Δηλαδή ούτε καμία κριτική ασκήθηκε, δεν ασκήθηκε ούτε όταν άρχισαν να έρχονται τα δυσμενέστατα αποτελέσματα, ακόμη και αυτά που σήμερα λένε τα πράγματα από μόνα τους. Διότι όταν σε έχουν περάσει τους τελευταίους τρεις μήνες 15-20 χώρες στην κατάταξη της θνητότητας και δεν έχεις περάσει, 15-20 χώρες και δεν έχει περάσει καμία,
Κάτι δείχνει αυτό, δηλαδή ότι βρέθηκες να είσαι. Υπάρχει θέμα. Κύριε Τζανετή, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Τι να πω τώρα, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε σύντομα. Ας ευχηθούμε ότι ο Θεός είναι Έλληνας και θα μας απαλλάξει από τον κορονοϊό. Γιατί αν περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση, μάλλον δεν θα έχουμε ιδιαίτερη τύχη. Καλή Σαρακοστή, λοιπόν. Επίσης, να είστε καλά. Ήταν ο κ. Παναγιώτης Τζανετής, κυρίες και κύριοι, πρώην πρόεδρος του ΕΚΑΒ, χειρουργός στο Αττικό Νοσοκομείο. Καλή συνέχεια, εμείς θα είμαστε μαζί σας σε λίγο. Γεια σας. Γεια σας.